Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του «Εξήγησέ το απλά». Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που έχει απασχολήσει τους επιστήμονες, τους φιλοσόφους και ακόμα και τους θεολόγους για αιώνες. Πρόκειται για τη λεγόμενη θεωρία των πάντων, μια ενιαία θεωρία που θα εξηγεί τα πάντα για τον κόσμο μας και το σύμπαν, συνδέοντας τη βαρύτητα με τις άλλες θεμελιώδεις δυνάμεις της φύσης. Θα αναρωτηθούμε αν αυτή η αναζήτηση κρύβει ίσως μια πιο φιλοσοφική διάσταση. Μπορεί να φτάσουμε στην κατανόηση του Θεού μέσω της φυσικής? Στην επιστημονική κοινότητα, η αναζήτηση για την θεωρία των πάντων είναι σαν ένα μεγάλο ταξίδι. Πρόκειται για την αναζήτηση μιας μοναδικής θεωρίας που θα ενοποιεί όλες τις βασικές δυνάμεις του σύμπαντος. Τη βαρύτητα, την ηλεκτρομαγνητική δύναμη, την ισχυρή πυρηνική δύναμη και την ασθενή πυρηνική δύναμη. Σκοπός αυτής της θεωρίας είναι να προσφέρει μια πλήρη κατανόηση του πώς λειτουργεί το σύμπαν από το πιο μικρό σωματίδιο μέχρι την ευρύτερη κλίμακά του. Για να το κατανοήσουμε καλύτερα, ας ξεκινήσουμε με μια πιο βασική ερώτηση. Ποιες είναι οι θεμελιώδεις δυνάμεις της φύσης? Αυτές οι δυνάμεις περιλαμβάνουν τη βαρύτητα, που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία των μεγάλων αντικειμένων στο σύμπαν, όπως οι πλανήτες και τα άστρα. Την ηλεκτρομαγνητική δύναμη, η οποία καθορίζει τις αλληλεπιδράσεις των φορτισμένων σωματιδίων, όπως τα ηλεκτρόνια και τα φωτόνια. Τις πυρηνικές δυνάμεις, οι οποίες ελέγχουν την ύλη σε υποατομικό επίπεδο. Η αναζήτηση για την ενοποίηση αυτών των δυνάμεων σε μια ενιαία θεωρία δεν είναι καινούργια. Ο Άλμπερτ Άινστάιν, για παράδειγμα, πέρασε το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων χρόνων της ζωής του προσπαθώντας να αναπτύξει μια τέτοια θεωρία, την οποία ονόμασε η θεωρία του πεδίου ενοποίησης, αλλά χωρίς επιτυχία. Παρά την αποτυχία του, η αναζήτηση συνεχίζεται και ενισχύεται με τη βοήθεια της σύγχρονης φυσικής. Ένα από τα πιο υποσχόμενα μοντέλα είναι η θεωρία των χορδών. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, τα θεμελιώδη σωματίδια του σύμπαντος δεν είναι κουκίδες όπως υποστηρίζει η κλασική φυσική, αλλά αντίθετα είναι μικροσκοπικές χορδές που πάλλονται. Αυτή η θεωρία, εάν αποδειχθεί, μπορεί να προσφέρει την ενοποίηση όλων των δυνάμεων της φύσης σε ένα ενιαίο μοντέλο. Αλλά παρά τις προόδους, η θεωρία των χορδών είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο και δεν έχει αποδειχθεί πειραματικά. Κάπου εδώ είναι και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι. Η αναζήτηση για τη θεωρία των πάντων δεν είναι μόνο μια επιστημονική αναζήτηση. Αποτελεί επίσης μια φιλοσοφική αναζήτηση. Στην ουσία, πολλές ερωτήσεις που σχετίζονται με αυτή τη θεωρία είναι βαθιά υπαρξιακές. Είναι το σύμπαν τυχαίο ή υπάρχει μια ανώτερη δύναμη που το καθοδηγεί? Είναι η επιστήμη σε θέση να αποκαλύψει τη φύση αυτής της δύναμης? Και αν όντως κατανοήσουμε την απόλυτη θεωρία για το σύμπαν, θα κατανοήσουμε και το Θεό ή το αιώνιο μυστήριο του κόσμου? Αυτές οι ερωτήσεις φέρνουν στο προσκήνιο το θέμα της σχέσης μεταξύ επιστήμης και της θρησκείας. Οι περισσότεροι σύγχρονοι επιστήμονες δεν πιστεύουν σε έναν προσωπικό Θεό με την παραδοσιακή έννοια, αλλά αρκετοί θεωρούν ότι η απόλυτη κατανόηση του σύμπαντος μέσω των φυσικών νόμων μπορεί να προσφέρει κάτι αντίστοιχο σε μια θεία αλήθεια. Στην πραγματικότητα, ο ίδιος ο Στίβεν Χόκινγκ σε κάποια από τα τελευταία του βιβλία αναφέρθηκε στην αναζήτηση του Θεού μέσω της επιστήμης. Όπως είπε, η πλήρης κατανόηση του σύμπαντος θα μας έδινε το νου του Θεού. Αν και η επιστήμη προσπαθεί να αποκαλύψει τα μυστήρια του σύμπαντος, κάποια από αυτά παραμένουν πέρα από τις δυνατότητές μας. Και εδώ έρχεται η φιλοσοφική διάσταση της αναζήτησης. Μπορεί η θεωρία των πάντων να κατανοήσει και να εξηγήσει τον κόσμο στον απόλυτο βαθμό, ή η πλήρης κατανόηση του σύμπαντος είναι κάτι που ίσως να ξεπερνά τη φύση μας? Όπως και να έχει, η αναζήτηση για τη θεωρία των πάντων παραμένει μία από τις πιο φιλόδοξες αποστολές της σύγχρονης επιστήμης. Είτε αυτή η θεωρία μας αποκαλύψει την τελική εικόνα του σύμπαντος είτε όχι, η πορεία της θα συνεχίσει να εμπνέει φιλοσόφους, επιστήμονες και αναζητητές της αλήθειας σε όλο τον κόσμο. Αυτό ήταν το επεισόδιο μας για σήμερα. Αν σας άρεσε, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι και ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις ώστε να ενημερώνεστε για περισσότερα μελλοντικά επεισόδια. Μέχρι και την επόμενη φορά, να είστε καλά και να αναρωτιέστε για τον κόσμο γύρω σας.